Παυλόπουλο και στο patrisnews.gr, γιατί έχουμε πανικό με άνδρα που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας μέσα στη ΔΕΗ. Του έκοψαν το ρεύμα και πήγε να αυτοκτονήσει. Παναγιώτη Παυλόπουλο, εισαγούμε. Καλό μεσημέρι. Ένας άνδρας είχε πάει στην ΔΕΗ προκειμένου να κάνει διακανονισμό για το κομμένο του ρεύμα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας που είχε με τον υπάλληλο, ο υπάλληλος του είπε ότι θα πρέπει να πληρώσει μία δόση η οποία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί οικονομικά. Με αποτέλεσμα εκεί που δεν το περίμενε κανείς να βγάλει από την τσέπη του ένα μπουκάλι με χάπια και να το πιει όλο. Αμέσως έντρομοι υπάλληλοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ, όπου βέβαια παρέλαβαν τον άντρα αυτόν και τον πήγαν στο νοσοκομείο προκειμένου βέβαια να του γίνει κλίση στο μάτι. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Πριν από αρκετό καιρό, πριν από ένα χρόνο περίπου, ίσως και παραπάνω, είχε μπει άλλος άντρας μέσα, όπου χρώστηκε και αυτός μέσα στη ΔΕΗ και του είπαν ότι έπρεπε να πληρώσει 1.500 ευρώ. Τότε έβγαλε ένα μαχαίρι από την τσέπη του, πητέθηκε σε μία υπάλληλο και μετά πήρε το διευθυντή, προκειμένου να διαφύγει από το χώρο, αλλά με την παρέμβαση των αστυνομικών κατάφερε να παραδοθεί και έτσι να μην υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη δυσάρεστη και σε αυτή την ιστορία. Παναγιώτη Παυλόπουλε, μας ξαναλέει λοιπόν ένας άνδρας, ο οποίος πήγε ο άνθρωπος να πληρώσει στη ΔΕΗ. Πήγε ο άνθρωπος να κάνει τον διακανονισμό του, κομμένο ρεύμα. Πώς θα ζήσει αυτός η οικογένειά του. Του ζητάνε ένα υπέροχο ποσό. Στην απόγνωση ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης τον οδήγησε να πάει να πιει χάπια. Δεν απείλησε το αυτοκτονήσει. Έκανε απόπειρα αυτοκτονία. Φαντάσου, Φίλιππ, πήρε τα χάπια. Την είχε προσχεδιάσει, δηλαδή φοβόταν ότι αν του συμβεί αυτό, δηλαδή να υποστεί μεγάλη δόση, θα πάρει τα χάπια. Προσχεδίασε την αυτοκτονία του, όχι απλά ήταν κάτι στιγμή. Και βλέπουμε ότι οι Έλληνες πολίτες πλέον είναι σε απόγνωση. Τρομερό. Είναι σε απόγνωση. Η κρατική μέρα που είναι. Πού είναι το κράτος εδώ. Πού το κράτος εδώ. Δεν υπάρχει. Όπου πηγαίνει ο κόσμος στην ουρά και τους φέρονται σαν ζώα. Πας μια βόλτα στη ΔΕΗ σαν ζώα είναι όλοι. Όλοι μας. Σαν τα ζώα είμαστε. Είχαμε ξαναπεί και έτσι, κάποια άλλη στιγμή στην εκπομπή σας ότι η ΔΕΗ έχει τριπλασιάσει τις χρεώσεις της τα τελευταία 2 χρόνια. Χωρίς κανένα λόγο. Βλέπουμε τις αγορές που έκανε η ΔΕΗ, την τελευταία αγορά που έκανε. Στα Σκόπια. Στα αγορά που έκανε. Οπότε καταλαβαίνετε τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Παναγιώτη Παυλόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και το patrisnews.gr. Το θέμα εδώ ξαναλέμε είναι. Το θέμα εδώ είναι. Τι γίνεται με τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν έχει λεφτά να φάει το μεσημέρι στο σπίτι του, δεν έχει χρήματα για να ταΐσει την οικογένειά του. Υπάρχουν γυναίκες άνεργες που μεγαλώνουν μόνο παιδιά, χείρες, άνθρωποι μόνοι τους. Που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Άρρωστοι άνθρωποι, με βαριές αρρώστιες. Άνθρωποι που δεν είχαν τύχει στη ζωή τους και τα πράγματα δεν τους πήγανε καλά. Τι θα πρέπει να κάνουμε, τους πετάξουμε στον Κεάδα. Αυτό γίνεται όμως, κύριε Καμπούρη. Και όταν πάει ο άλλος να πληρώσει, δεν θα πληρώσει ο άνθρωπος. Πήγε εκεί, έχουν λιγότερα χρήματα, κύριε. Βοηθήστε να βάλουμε το ρεύμα. Έχουμε οικογένεια. Τόσο σκληρότητα. Τόσο σκληρότητα. Τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Πάμε λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Όχι να αλλάξουμε θέμα. Χειρότερο θέμα. Χειρότερο. Χειρότερο. Αναγία μου.